Τα εξαντλητικά ωράρια και ο φόρτος εργασίας λόγω επιμερισμού της δουλειάς σε λιγοστό προσωπικό οδηγούν ακόμη και σε λιποθυμικά επεισόδια πολλούς εργαζόμενους στον τομέα του επισιτισμού σε ξενοδοχεία των Χανίων, όπως καταγγέλει το σωματείο τους. Η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι αυτό που ξεκινάει για μας να δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απληρωσιά, αλλά και την ίδια την υγεία μας. Έτσι, φέρνουν επαγγελματικές νόσους, φέρνουν λιποθυμίες, φέρνουν επαγγελματικά ατυχήματα. Έχουν γίνει απολύσεις στο όνομα της κρίσης. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να δουλεύουν ακόμα περισσότερες ώρες, να καλύπτουν κενά θέσεων και από την άλλη να περισσότερη δουλειά τέλος πάντων και λιγότερη αμοιβή μας φέρει και στο αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να σηκώσουμε κεφάλι. Την ώρα που τα Χανιά βουλιάζουν από κόσμο και η τουριστική κίνηση εκτοξεύεται, οι συνθήκες εργασίας για ξενοδοχοϋπαλλήλους και εργαζόμενους στον επισιτισμό χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες από συνδικαλιστές του κλάδου. Οι λόγοι για μας είναι ότι αυτό που ονομάζουν ανάπτυξη και διτουριστική δεν μας αγγίζει καν. Δεν μας αγγίζει σε όλη την Ελλάδα, δεν μας αγγίζει στα Χανιά, δεν μας αγγίζει στην Κρήτη. Σε μια Κρήτη που, όπως είπε και η Υπουργός Τουρισμού, θα είναι για το 2017 η πρωταγωνίστρια στον τουρισμό. Είναι τα ωφέλη που έχουμε μηδαμινά. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν αυτή την ανάπτυξη. Αντίθετα, βλέπουμε να δουλεύουν την αντιδοκοποίηση, να δουλεύουν 12 ώρα. Πολλοί συνάδελφοι να κλείνουν 12 ώρα σε θέση χωρίς ρεπό. Από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση, οι εργαζόμενοι στον επισιτιστικό τομέα των ξενοδοχείων ζήτησαν επαναφορά των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, προσλήψεις μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα που να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.